Παναγία η Ελεούσα. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας κρυβόταν σε βάθος 1,5 μέτρο επί αιώνες και βρέθηκε με θαυμαστό τρόπο. Η υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε στον 8χρονο τότε Αθανάσιο Σύρο την ώρα που έπαιζε με άλλα παιδιά στην πλαγιά ενός λόφου ως μία άγνωστη μαυροφόρα γυναίκα ξυπόλυτη να κάνει μετάνοιες. Και παρόλο που το σημείο εκείνο ήταν ξερό με τις μετάνοιες που έκανε η άγνωστη αυτή μαυροφόρα γυναίκα, έγινε μαλακό και βούλιαζε σαν το ζυμάρι. Στα τρία σημεία που προσκύνησε η γυναίκα άρχισε ο τόπος να αναδύει μια γλυκιά ευωδία. Ωστόσο, κανείς δεν πίστευσε στα λόγια του μικρού Αθανασίου ότι έβλεπε μπροστά του μία μαυροφόρα γυναίκα. Το ίδιο βράδυ η άγνωστη γυναίκα εμφανίζεται στον ύπνο του μικρού Αθανασίου, αλλά αυτή τη φορά έχει ένα φωτεινό στεφάνι στο κεφάλι της. Ο μικρός Αθανάσιος τη ρωτά: «Γιαγιά, ποια είσαι εσύ και τι θέλεις από μένα? Φοβάμαι». Και τότε η μαυροφόρα του λέει: «Μη φοβάσαι μικρέ μου, εγώ είμαι η μητέρα του Χριστούλη που τόσο τον αγαπάς και με έστειλε να αποκαλύψω σε σένα που έχεις καθαρή καρδιά και αγνή ψυχή, ότι στο μεσαίο σημείο που με είδες να προσεύχομαι, εκεί να σκάψετε και θα βρείτε την εικόνα μου. Εκείνο το σημείο να γίνει τόπος λατρείας, να γίνει ένας ναός, ένας άγιος τόπος». Με τα λόγια αυτά χάθηκε η Παναγία από τον μικρό Αθανάσιο. Το επόμενο πρωινό ο Αθανάσιος διηγήθηκε στους γονείς του με κάθε λεπτομέρεια την δεύτερη εμφάνιση της Θεοτόκου και τους παρακάλεσε να σκάψουν εκεί που του υπέδειξε η Παναγία. Όμως και πάλι υπήρξε δυσκολία απέναντι στα λόγια του Αθανασίου και μάλιστα από όλο το χωριό. Ο ίδιος όμως, ακλόνητος στο θαύμα που του είχε συμβεί, αποφάσισε να κτίσει μόνος του ένα μικρό εκκλησάκι με πέτρες στο σημείο που του είχε υποδείξει η υπεραγία και να φυλάξει εκεί μια εικόνα της Παναγίας. Η δυσπιστία των κατοίκων του χωριού κράτησε για χρόνια. Όταν στις αρχές Ιουνίου του έτους 1962 μετά Χριστόν πήγε στην Ξινιάδα ένα εσκαπτικό μηχάνημα για να ανοίξει τους δρόμους του χωριού, αφού ολοκληρώθηκε αυτό το έργο, οι κάτοικοι του χωριού παρεκάλεσαν τον οδηγό να σκάψει ώστε να βρουν την εικόνα της Παναγίας. Και πραγματικά αυτό έγινε. Χρειάστηκαν μόλις 3 εξκαφές για να φανερωθεί η θαυματική εικόνα δίπλα στη ρίζα ενός πουρναριού. Έτσι φανερώθηκε η εικόνα που φέρει την επιγραφή «Μήτυρ Θεού Ελεούσα». Η εικόνα φαίνεται να ανήκει στην εποχή της οικονομασίας. Διατηρείται σε καλή κατάσταση παρά την επί αιώνες παραμονή της στο χώμα. Από τότε η προσέλευση των προσκυνητών ήταν τόσο μεγάλη που οδήγησε στην θεμελίωση ενός μεγαλύτερου ναού το 1965. Κοντά στο ναό ανοικοδομήθηκαν κελιά και τα άλλα απαραίτητα κτίσματα. Το 1972 έγιναν τα εγγένεια της νέας μονής, η οποία σύντομα απέκτησε μεγάλη φήμη. Ο υμνογράφος Γεράσιμος, μοναχός Μικραγιαννίτης, συνέθεσε την ακολουθία της ευρέσεως της εικόνας, η οποία εορτάζεται την 21η Ιουνίου. Στο μοναστήρι, με την άοπλη φροντίδα του ηγουμένου και την πρόθυμη συμπαράσταση των προσκυνητών, ανηγέρθη γυροκομείο για την περίθαλψη των σπόρων των απόρων γερόντων της περιοχής. Σήμερα η εικόνα της Παναγίας Ελεούσας έχει σκεπαστεί με ασήμι και χρυσό και έχει τοποθετηθεί σε ένα όμορφο προσκυνητάρι.
Αγία Σκέπη. Την περίοδο που ήταν βασιλιάς ο Λέοντας ο Μεγάλος, 457 με 474 μετά Χριστόν, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος Ανδρέας, ο κατά Χριστόν Σαλός, μια νύχτα που γινόταν αγρυπνία στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο Όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Επιφάνιο, που έγινε αργότερα Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης 520 έως 536 μετά Χριστόν, είδαν την υπηραγία Θεοτόκο όρφανο φανός να μπαίνει από την κεντρική πύλη του ναού. Πλάι στην υπηραγία βρισκόταν πλήθος αγγέλων και οι Παρθένοι, Ιωάννης ο Πρόδρομος και Ιωάννης ο Θεολόγος. Αφού μπήκε μέσα στο ναό, προχώρησε στο Σολέα και προσευχήθηκε πολλή ώρα με θερμά δάκρυα υπέρ της σωτηρίας των πιστών. Το γεγονός αυτό όμως έβλεπαν μόνον ο Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε η Θεοτόκος, σηκώθηκε και μπήκε μέσα στο ιερό όπου φυλασσόταν το μαχοπόδιό της, δηλαδή το τσεμπέρι της. Το πήρε στα χέρια της και βγαίνοντας έξω το άπλωσε πάνω από τους πιστούς. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει ότι τους σκέπτει και τους προστατεύει. Αυτό είναι το γεγονός που η Εκκλησία την τιμά και καθιέρωσε την γιορτή της Αγίας Σκέπης. Είναι η γιορτή προς τιμή της Παναγίας, η οποία σκέπει και προστατεύει τον λαό του Θεού και φωτίζει τους πιστούς στον δρόμο για την τελείωση με τις προσευχές, τις παρακλήσεις και τα δάκρυά της. Αγία Ζώνη. Η Τίμια Ζώνη της Θεομήτωρος είναι το μοναδικό κοιμήλιο που σώζεται από την ετήγια ζωή της και ένα τμήμα της φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Σύμφωνα με την παράδοση, η ίδια η Θεοτόκος έφτιαξε τη Ζώνη από τρίχες καμήλας. Μετά τη μετάστασή της και την παράδοση της Ζώνης στον Απόστολο Θωμά, δύο φτωχές ευλαβείς γυναίκες από την Ιερουσαλήμ ανέλαβαν τη διαφύλαξή της. Αυτό συνεχιζόταν από γενιά σε γενιά με ευλαβείς παρθένες που κατάγονταν από αυτήν την οικογένεια. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορος Αρκάδιος μετέφερε τη Ζώνη στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησε σε λειψανοθήκη που την ονόμασε Αγία Σωρό. Αργότερα η κόρη του Αρκάδιου, Πουρχερία, όταν έγινε αυτοκράτηρα, κέντησε τη Ζώνη με χρυσή κλωστή και ανοίγειρε το ναό των Χαλκοπρατιών, όπου τοποθέτησε τη λειψανοθήκη. Τι είπω ή τι λαλήσω περί της σεμνής και Αγίας Παρθένου. Ο πόθος έλκει με λέγειν περί της Θεοτόκου και φόβος κατέχει με του σιωπάν, ουκ αξίως έχων του λέγειν. Ο νους προκαλείται και ο φόβος αποθείται. Ως μεν έλκει με, ως δε ανθέλκει με. Επειδή ούν συνέχομαι των αμφωτέρων
συμφέρει μη λαλήσε περί της μεγαλονίμου και οσίας Παρθένου. Λέγω γαρτάφτην ουρανών και θρόνων ομούτε και σταυρών. Τα σγάρα γίας αγκάλας εκτείνασα, τον δεσπότην εβάστασεν ο θρόνος χερουβικός, σταυροειδής, ουράνιος, περιείς δια των γραφών εν ουρανής παρακύπτω, και βλέπω ταύτην υπό αγγέλων προσκυνουμένην. Όθεν πρώτον ο Γαβριήλ την Παρθένων ασπάζεται, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Χαίρε και χαριτωμένη ο λαμπρός ουρανός. Χαίρε και χαριτωμένη ή των εξαστράπτοντα εξ ουρανού, λαμπρές λαμπάσιν ακτίνα έχουσα ήλιον των Χριστών. Αγνή Παρθένε Δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε, ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτήρας.
χαίρε παράδεισε τρυφής ζωής θεωνίας. Τα σύμπαντα σήμερον και οι φύσεις σκυρτάτο εφρενέστο ο ουρανός άνωθεν και ενεφέλε ρανάτος σαν δικαιοσύνην σταλαξάτο τα όρη γλυκασμών και η βουνή αγαλίασιν ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού εγύρας κέρας σωτηρίας ημίν ενίκο Δαβίδ του παιδός αυτού την υπεράμωμον ταύτην παρθένων και άνανδρων, εξής ο Χριστός, η σωτηρία των εθνών και η προσδοκία. Η γέννησή σου Θεότο και χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη, εξού γαράνε τη λενόη της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών και λύσας την κατάραν εδώ και την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον εδώ ρίσα το ημίν ζωή. Αυτό προϊτή
τους ουρανούς, ουρανό. Κατεσκεύασεν εξ ακαρπούγαρ ρίζεις φυτών ζωηφόρων ευλάστησεν ίνιν την μητέρα. Θαυμασίον Θεό, ως και τον ανελπίστον την προχθεσινήν, αλλά εορτή μεγάλη και θαυμαστή και τη σωτηρία των ανθρώπων πρόξενος. Διότι και εορτέ και πανηγύρις των άλλων Αγίων ωφέλιμη είναι και άγιε, αλλά η εορτή της υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της οποίας την εν το ναό είσοδον εορτάζομεν σήμερον, είναι τιμιωτέρα και θαυμασιωτέρα.
καθώσον οι άλλοι μεν Άγιοι είναι και ονομάζονται δούλοι Χριστού, η δε υπεραγία Θεοτόκος είναι μήτυρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δέσποινα και βασίλισσα του κόσμου όλου. Επειδή δε αυτή από την πολλήν της καθαρότητα και παρθενίαν κατηξιώθη και έγινε μήτυρ του βασιλέως Χριστού, δια τούτο βασίλισσα και παρθένος και με ό,τι άλλο καλόν όνομα υπάρχει πρέπει να ονομάζεται. Σήμερον της ευδοκίας Θεού το πρωίμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης ένα ο του Θεού τρανός η παρθένος δείκνυται και τον Χριστόν της πάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγάλο φόνος βοήσομεν χαίρετη οικονομίας του κτίστου η εκπλήρωση. Λαμπράν πύλην της ωραιοτάτης Ανατολής, εκείνη η λευκόμορφος μηνύτρια του ηλίου, η ροδοδάκτυλος και φωσφόρος αυγή. Και ευθύς όταν αρχίσει εις το αργυροχρυσοσύνθετον πρόσωπον του ουρανού να ζωγραφίζεται η έλευση του παμφαούς φωστήρος της ημέρας, τότε ο πολύμορφος χορός των αστέρων βιάζεται να φύγει το ταχύτερον. Μετά αυτόν δε ολοσχερός αφανίζεται το ζωφερότατον σκότος της σκοτεινής νυχτός. Εναρμόνιος μουσική με τα μελωδικά όργανα των πτηνών συντεθειμένη
αντιχεί στα χρυσοπράσινα δάση. Οι άνθρωποι, βυθισμένοι εις βαθύτα των ύπνων, εγείρονται δια τα σπικύλα στον ασχολίες. Και ήδη ο σχαριέστατος μηνυτής εις όλων των απέραντων κόσμων ευαγγελίζεται. Ιδού η μέρα ίγγικεν, ιδού εξέλαμψεν. Ομοίως κατά την σημερινήν ημέραν προβαίνει από εκείνην την ηλιοστάλακτον πύλην του ουρανού ο άγλα ο πυρσόμορφος του Θεού Αρχάγγελος, ο λαμπρός και καθαρός Γαβριήλ. Και ευθύς ως με τον χαιρετισμόν χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου ζωγραφίζει στην άμμομον γαστέρα της Θεομήτωρος Μαριάμ την έλευσιν του αδίτου της δικαιοσύνης ηλίου. Oh,
χάρη ευαγγελίζεται. Ποιον συνάρθω η Θεοτόκο βοήσομαι. Μακαριωτάτη και κοσμοχαρμόσυνος αυτή η μέρα της κοιμήσεως της Παρθένου, εις την οποίαν εκπλητώμενα τα πλήθη των μακαρίων αγγέλων, ως δε διδαγμένα από το Πανάγιο Πνεύμα, κράζουν με το στόμα του Σολομώντος. Πού απήλθεν ο αδελφιδός σου η καλή εν γυναίξη? Σύ η ωραία και πάγκαλος κόρη, η καλή εν γυναίξην, η νεκρά και αθάνατος, η τεθνικία και ζώσα, η εκ των Αποστόλων κάτω εν Γεθσημανή κυδευωμένη και από ημάς τους αγγέλους εν ουρανό δοξαζωμένη, δείξον ημίν πού απήλθεν ο αδελφιδός σου, ο αγαπητός σου και μονογενής Υιός. Σήμερον, όπου συνύπταται η μακαρία ψυχή σου με ημάς, τα σαΐλους δυνάμεις της ουρανίου ιεραρχίας, σήμερον, όπου ανέρχεσαι από τον κόσμον εις τον ουρανόν και από την Γεθσημανή εις τον παράδεισον, φανέρωσον ημίν. Πού απήλθεν ο αδελφιδός σου, η καλή εν γυναίξην? Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής, ενημιωτίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου και στη μανή της Θεοτόκου το Άγιον τέμενος βοήσομεν η πιστή τον Γαβρίλ και κτημένη ταξιάρχων και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος ο παρέχω το κόσμο δια σου το μέγα Δημητρίου.
Oh,
Oh.
θανάτο σου κοιμήσει. Θεότο και μύτη τη ζωής νεφέ καλώς διευκρινηθέντων, φέρε τον περί της υπεραγίας Παναμόμου Δεσπίνης ημών, Κυρίος και αληθώς Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, παροιμήν μεν αναμφιβόλων, παραυτής δε αμφιβαλωμένων ζητημάτων απαρξόμεθα. Επειδή ταύτην δευτέραν μεν Θεού, ου χρονικός λέγω, τη δόξη δε πρώτην πάντων αοράτων τε και ορατών κτισμάτων είναι πιστεύομεν.
αλήθικεν είναι ως έθωση, ουρανόθεν φυτός απαντάνασα, το της παρθενίας ακυλίδωτον, το της αγνίας έμψυχον απεικόνισμα, η ευήκος των επικαλουμένων την συνβοήθειαν, πάντοτε και πανταχού ταχεία επίκουρος, ή των θεών λόγων σε σαρκωμένων, εξού ανερμηνεύτος κοιήσασα. Και δίδου ημίν της αναξίης δούλη σου λόγων εν ανοίξει του στόματος ημών, όπως την συνδόξαν τη λαυγός και της εχθρής σου ανακαλύψομεν. Αξίων εστίν ως αλήθος μακάρι. Oh.
Ο γλυκασμός
Σεμνών κοιμήλιων απάσης της οικουμένης, η λαμπάση άσβεστος, ο στέφανος της Παρθενίας, το σκύπτρον της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλυτος και χωρίων του αχωρίτου, η Μήτυρ και Παρθένος. Δις ονομάζεται εν της Αγίης Ευαγγελίης ευλογημένος, ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Χέρις ή τον αχώρητον χωρίσασα εν μήτρα Αγία Παρθενική. Δις Τριάς αγιάζεται, δις Σταυρός Τίμιος ονομάζεται και προσκυνείται εις πάσαν την οικουμένην. Δις ο ουρανός αγάλεται, δις άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται. Δις βάπτισμα Άγιον γίνεται της πιστεύουση, δις έλεον αγαλιάσεως. Δις εις πάσαν την οικουμένην εκκλησίαι τεθεμελίονται. Δις
έθνη άγονται εις μετάνοιαν, και τι δει πολλά λέγειν. Δεις ο μονογενής Υιός του Θεού φως έλαμψε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης. Δίν προφήτε προεμήνησαν. Δίς απόστολοι κηρύττουν τους η σωτηρίαν της έθνεση. Δίς νεκροί εγείρονται. Δίς βασιλείς βασιλεύουσι δια τριάδος Αγίας. Προς τι... Εν τες τρίτης
Θεός.